Σε μία ακόμη γκάφα υπέπεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, καθώς κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου αποκάλεσε την Καμάλα Χάρις ως πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπάιντεν υπέπεσε στο γλωσσικό ολίσθημα εξηγώντας γιατί η Καμάλα Χάρις δεν ήταν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Όπως είπε ο Τζο Μπάιντεν, υπάρχει μία αλλαγή στον προγραμματισμό σχετικά με το ποιος βρίσκεται εδώ, γιατί ο σύζυγος της πρώτης κυρίας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Η γκάφα έγινε άμεσα αντιλήπτη από συνεργάτη του Μπάιντεν, ο οποίος και τον διόρθωσε, ενώ στο βίντεο ακούγονται και να γελάνε κάποιοι από τους παριστάμενους.